Αγαπητοί φίλοι του Pathfinder, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη τεχνοζήν. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη Huawei για να δούμε από κοντά τα νέα κινητά της εταιρείας. Στην πρώτη μάχη βρέθηκαν αντιμέτωπα τα τρία οικονομικά κινητά της εταιρείας. Πρόκειται για τα μοντέλα X1, X3 και Sonic. Τρία μοντέλα τα οποία μοιάζουν αρκετά τόσο προς τα χαρακτηριστικά όσο και προς την τιμή. Ακούγεται δύσκολο το να επιλέξετε. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εμφανισιακά, τα τρία μοντέλα μοιάζουν αρκετά όσον αφορά στα υλικά κατασκευής από αντεκτικό ελαστικό στο πίσω μέρος, αλλά και τα εικονικά πλήκτρα που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Παρόμοια όμως είναι και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά τους, με τα X3 και Sonic να ενσωματώνουν επεξεργαστή στα 600 MHz και 528 MHz για το X1. Η RAM και των τριών είναι στα 256 MB. Στο θέμα του λειτουργικού, τα X3 και Sonic φοράνε την έκδοση 2.3 του Android, ενώ το X1 φορά την έκδοση 2.2. Ο χειρισμός και των τριών, λόγω του λειτουργικού τους και των πλήκτρων που διαθέτουν, είναι παρόμοιος, με το Sonic να διαφοροποιείται καθώς δεν διαθέτει τα φυσικά πλήκτρα που διαθέτουν τα άλλα δύο κάτω από την οθόνη. Οι επιδόσεις τους επίσης είναι παρόμοιες, με ικανοποιητική ανταπόκριση αφής, ενώ η κάμερα και των τριών στα 3.2 MP δεν μπορούμε να πούμε ότι διατίθεται για επαγγελματικές λήψεις. Να σημειωθεί ότι κανένα μοντέλο από τα τρία δεν διαθέτει flash, οπότε ούτε η κάμερα μπορούμε να πούμε ότι είναι το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά. Το στοιχείο αυτό αναπόφευκτα θα είναι το μέγεθος οθόνης, καθώς το X1 έρχεται με οθόνη 2.8 ιντσών, το X3 με οθόνη 3.2 ιντσών και το Sonic με οθόνη 3.5 ιντσών. Παρόλα αυτά, στο θέμα της απεικόνισης, την καλύτερη ποιότητα παρουσιάζει το X3, καθώς έρχεται με οθόνη 16 εκατομμυρίων χρωμάτων έναντι των 256.000 που υποστηρίζουν τα άλλα δύο. Βέβαια, η διαφορά δεν είναι τεράστια και αν δεν είστε απαιτητικός χρήστης, δεν θα την αντιληφθείτε εύκολα. Τέλος, η μπαταρία του Sonic είναι λίγο καλύτερη από τον άλλο δύο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να διαρκεί μισή μέρα περίπου παραπάνω με μέτρια χρήση. Σε γενικότερο πλαίσιο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να φτάσει στις 2 μέρες με μέτρια χρήση ή και την μία εβδομάδα με χαμηλή χρήση. Φαίνεται ότι μεταξύ των X1 και X3, το X3 κερδίζει τη μάχη λόγω μεγέθους, εκτός αν είστε λάτρης των μικρών οθονών. Μεταξύ όμως των X3 και του Sonic, τα πράγματα δυσκολεύουν. Να υπενθυμίσουμε μόνο ότι το Sonic έχει μεγαλύτερη οθόνη, λίγο καλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας και κανένα φυσικό πλήκτρο. Από την άλλη, το X3 έχει καλύτερη ποιότητα απεικόνισης. Από εκεί και πέρα, είναι θέμα γούστου, αλλά και θέμα παρόχου, καθώς τα δύο μοντέλα προσφέρονται από διαφορετικούς παρόχους.